Η αναμέτρηση της Βόνης με την ΑΕΚ Αγίας Παρασκευής άνοιξε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας Ε. Στο 35ο λεπτό η ΑΕΚ με την κεφαλιά του Ντελία βρέθηκε αμαρκάριστο στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ντελία άνοιξε το σκορ 1-0 για την ΑΕΚ. Το γκολ του Ντελία ήταν το πρώτο φετινό για τους κυτρινόμαυρους, καθώς το παιχνίδι με τη Βόνη ήταν το πρώτο επίσημο της σεζόν για την ΑΕΚ, η οποία διπλασίασε τα τέρματά της στο 80 λεπτό, πάλι με κεφαλιά. Αυτή τη φορά σκόρερ ήταν ο Κώστας Κοκκινάκης μετά την εκτέλεση φάουλ. Βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι ο έμπειρος Κώστας Κοκκινάκης, έκανε το 2-0. Η ΑΕΚ που καθάρισε το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Μετά το 80, σχεδόν αμέσως, ο Τζούλι που είχε μπει ως αλλαγή πρόλαβε την έξοδο του τερματοφύλακα, έκανε το 3-0. Τσίμπησε την μπάλα και στη συνέχεια ο Τζούλι την έστειλε στα δίχτυα. Και λίγο πριν το τελικό σφύριγμα του διαιτητή, του κυρίου Χαραλαμπάκη, δόθηκε πέναλτι. Αυτός που ανέλαβε την εκτέλεση ήταν ο Νικολάου, ο οποίος διαμόρφωσε στο τελικό Βόνη ΑΕΚ 0-4.